97 και 7. Λοιπόν, στο στούντιο έχουμε δύο εξαίρετους αθλητές, δύο εξαίρετα παιδιά. Να ξεκινήσω τις συστάσεις. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Θεοδωρίδης και απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παναγωστάκης. Λοιπόν, να καλημερίσω τα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Παναγιώτη, γίνεται. Καλά. Έλα λίγο πιο κοντά μου στο μικρόφωνο. Πώς πάμε? Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Mm-hmm. Γιώργο, εσύ. Επίσης. Επίσης, έτσι. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης πάει τι τάξη? Πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου. Και ο Γιώργος? Πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου. Είστε μαθητές του Δευτέρου Λυκείου της Αλεξάνδρειας, έτσι. Όπου στον χώρο εκείνων πραγματοποιηθήκαν οι αγώνες την Κυριακή, 4 του μηνός, όπου συμμετείχατε κι εσείς. Θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, βέβαια και εσύ Παναγιώτη, είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνετε επίσημα. Εμένα ήταν η τρίτη. Η τρίτη, ναι, σωστά. Λοιπόν, που ανεβαίνετε πάνω στο ring. Ήταν η πρώτη όμως που παίζατε μέσα στο κοινό της Αλεξάνδρειας, στους φίλους σας, στους συγγενείς σας, στους γονείς σας. Ποια η ψυχολογία σε σχέση με τις άλλες διοργανώσεις που συμμετείχατε εκτός Αλεξάνδρειας? Για μένα ήταν, αντί να ήταν πλεονέκτημα, ήταν μειονέκτημα, επειδή είχα άγχος περισσότερο. Είχες άγχος περισσότερο. Επειδή έπαιζα μέσα στους δικούς μου, στους φίλους μου. Σε επηρεάζει δηλαδή αυτό? Ναι, με επηρεάζει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα και πολύ να επηρεάζεσαι από την έδρα. Βοήθησε και ο αντίπαλος αυτό? Ο αντίπαλος, εντάξει, περίμενα να ήταν πιο σκληρός, πιο καλός. Δεν ήταν. Ήταν μικρότερη στιγμή αντίπαλος. Μάλιστα. Παναγιώτη, εσένα? Και εγώ είχα άγχος, επειδή ήταν οι γονείς μου, ήταν οι φίλοι μου. Έπαιζα εκεί μέσα στην έδρα μας και περίμενα να νικήσω και είδα έναν αντίπαλο όπως είχα παίξει και στον Κορίνο που ήταν ο ίδιος και βελτιώθηκε αρκετά. Ναι, μπορώ να πω ότι σε σένα ήταν λίγο περισσότερο εμφανές το στρεσάρισμα που είχες. Φάνηκε πάνω στον αγώνα. Φάνηκε πάνω στον αγώνα, ναι. Είμαι ο προπονητής σας και σας ξέρω βεβαίως πολύ καλύτερα τον καθένα. Στον Γιώργο δεν φάνηκε, ίσως βέβαια βοήθησε και ο αντίπαλος, ο οποίος ήταν μικρότερος δυναμικότητος από ό,τι περιμέναμε. Σε αντίθεση με σένα που τον είχες παίξει και ήθελες να παρουσιάσεις ένα καλύτερο, μια καλύτερη παρουσία και ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό με τον Κορινό. Και με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα έχεις ανέβει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα και στα χτυπήματα και στην κίνηση και στην αγωνιστικότητα και στο πάθος και στην ένταση και στη διάρκεια της προπόνησης, έτσι. Η διαφορά η δική σου είναι πάρα πολύ πιο μεγάλη. Περίμενα όμως ότι το στρεσάρισμα αυτό θα σε επηρέαζε και όπως επηρέασε και δεν φάνηκε στο βαθμό που θα θέλαμε αυτό που μπορούσες να παρουσιάσεις. Βέβαια έπαιξες καλά και παίξατε και οι δύο σας καλά. Απλά επειδή εγώ σας γνωρίζω, γι' αυτό το λόγο και μπορώ και έχω μια καλύτερη άποψη. Σε επηρέασε λοιπόν, Παναγιώτη, η παρουσία εδώ του κοινού. Ναι. Θα ήθελες να γίνει άλλη διοργάνωση εδώ? Βεβαίως. Θα ήθελες να γίνει. Και θα ήμουν και πιο προετοιμασμένος. Και πιο προετοιμασμένος και λιγότερο ψυχολογικά δηλαδή αγχωμένος. Γιώργο, εσύ? Και εγώ. Θα θέλω δηλαδή να γίνει και άλλη διοργάνωση. Με καλύτερο αντίπαλο. Με καλύτερο αντίπαλο. Και όχι σπάρινγκ. Και όχι σπάρινγκ. Μάλιστα. Πόσο καιρό κάνετε το άθλημα αυτό? Εγώ κάνω ένα χρόνο. Ακριβώς. Αναγιώτη, εσύ? Ένα μισή χρόνο. Ένα μισή χρόνο. Πώς πήρατε απόφαση
να ξεκινήσετε αυτό το άθλημα. Εγώ προσωπικά ήξερα και τα άλλα αθλήματα πάνω κάτω πώς ήταν, και όταν άκουσα ότι υπήρχε και πυγμαχία, πίστευα να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα έκανα. Και έτσι πήγα να δω πώς είναι και μ' άρεσε. Σε επηρέασε το ότι και τα ξαδέρφια σου ερχόταν? Ναι. Σε επηρέασε. Ναι. Μάλιστα. Έβλεπα τον ξάδερφό μου που έπαιζε και έλεγα γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι. Ήθελε αυτό. Μάλιστα. Γιώργο, εσύ? Εμένα οι φίλοι μου με μίλησαν για αυτό το άθλημα και πήρα την απόφαση να δοκιμάσω μια φορά και μ' άρεσε και συνέχισε. Λένε ότι το άθλημα αυτό είναι σκληρό, είναι βάρβαρο, ότι χτυπάς, τραυματίζεσαι. Τι λένε ή έξω? Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή έξω λένε ότι δεν είναι τόσο πολύ άθλημα και ότι είναι εύκολο. Αλλά πιστεύω εγώ προσωπικά ότι άμα δεν ζήσεις τη στιγμή που ανεβαίνεις στο ring, αν δεν ανεβείς στο ring, δεν μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Είναι επικίνδυνο? Είναι. Έχεις χτυπήσει ποτέ? Ναι. Μιλάμε για χτύπημα που να είναι με τραυματισμό. Ναι, μια φορά μου μαύρισε το μάτι. Μαύρισε το μάτι, μάλιστα. Σε έκοψε τη διάθεση? Όχι, με έκανε πιο δυνατό. Σε έκανε πιο δυνατό. Παναγιώτη? Πιστεύω, όχι πιστεύω μάλλον, περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό το άθλημα είναι πάρα πολύ βάρβαρο και επικίνδυνο, όπως βλέπουν στις ταινίες, ότι χτυπάνε, ματώνουν και τέτοια. Πιστεύω πως δεν είναι τόσο βάρβαρο όσο πιστεύουν. Πρέπει να έρθουν να δουν από κοντά και θα καταλάβουν μετά πως είναι. Οι φίλοι σας τι λένε? Για μένα με λένε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λένε να το σταματήσω για να μην χτυπήσω κάνω και τ' άλλο. Αλλά τους λέω δεν είναι τόσο βάρβαρο όσο βλέπουν στις ταινίες ή συζητάνε έξω. Μπορεί να το σταματήσω. Επηρεαζόμενοι από τις ταινίες, έτσι, έχει καμιά σχέση, Γιώργο, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με τους αγώνες? Όχι. Καμία σχέση? Καμία. Έτσι. Σε ένα φίλο σου τι λένε? Εμένα... τα ίδια με τον Παναγιώτη. Τα ίδια με τον Παναγιώτη. Ότι είναι βίαιο, ότι δεν είναι άθλημα, είναι πιο πολύ... Όποιος έχει τσαμπουκάκι πάνω, ναι, εκεί θα φανεί. Και νομίζουν ότι είναι μόνο μυϊκή δύναμη. Ενώ στην πραγματικότητα είναι, παίζει ρόλο και αυτό, αλλά παίζει ρόλο η τεχνική, το μυαλό που θα έχει την ώρα, η συγκέντρωση. Είναι δηλαδή εγκεφαλικό άθλημα. Και εγκεφαλικό, όχι μόνο εγκεφαλικό. Έτσι. Κατά κύριο λόγο τι είναι? Όταν παίζεις απάνω, τι παίζεις? Ψυχολογία. Κατά κύριο λόγο. Πρώτα ψυχολογία. Όλα αυτά από πού πηγάζουν? Το μυαλό δεν είναι αυτό το οποίο σου δίνει και ψυχολογία, σου δίνει και θάρρος, σου δίνει και δύναμη, έτσι. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους πολύ πιο δυνατούς και να χάνουν. Έτσι. Τι λέμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, τι να δουλεύετε? Τα χέρια ψηλά. Ναι, πέρα αυτού, τι λέμε? Μυαλό δεν λέμε? Μυαλό δεν φωνάζουμε? Πέραν των αυτονόητων τεχνικών που πρέπει να είναι, έτσι, αυτό που συστήνουν οι προπονητές όλοι, τι είναι? Δουλεύεις με μυαλό. Ακριβώς. Πού επικεντρώνεται ένας αθλητής αυτού του αθλήματος για να κερδίσει τον αντίπαλό του? Στο μυαλό. Στο μυαλό. Έτσι. Έχουμε αγώνες τώρα για τις μία του μηνός. Ποιες είναι έτσι οι φιλοδοξίες σας, ποια τα όνειρά σας? Όχι μόνο για τώρα για τους αγώνες, γενικότερα. Μέχρι πού βάζει τον πύχη? Ποιοι είναι οι στόχοι, Γιώργο? Οι στόχοι. Ναι. Να πάμε σε αγώνες
που να μην είναι φιλική. Να πάρουμε και από εκεί την εμπειρία και από εκεί και πέρα να, πάμε σε να προχωρήσουμε και λίγο. Να πάμε σε πρωτάθλημα. Να πάμε. Το χρυσό μετάλλιο το σκεφτόμαστε. Περνάει και από το μυαλό μας και αυτό. Αλλά εντάξει. Παναγιώτη. Να βγούμε πρώτοι, να υπάρχει ένας άξιος αντίπαλος ώστε να μπορέσουμε να μετρηθούμε μαζί του. Δηλαδή να μην είναι ούτε κοντός ούτε αρκετά ψηλός και να είναι περίπου στα κυβικά μας. Αυτό και να βγαίνουμε πρώτοι όσο γίνεται καλύτερα. Μάλιστα. Τον στόχο του χρυσού μεταλλίου. Με έχει πέρασει και από τον νερό, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση. Περισσότερο από αυτή που κάνω. Ναι. Σίγουρα, για να πάρεις το χρυσό μετάλλιο, σίγουρα χρειάζεται πολλή δουλειά, να τα αφισβητείς. Έτσι. Με τα μαθήματα πώς πάμε? Καλά. Πάμε καλά. Πάμε. Παναγιώτη. Αρκετά καλά, ναι. Αρκετά καλά. Περίπου τι βαθμούς βγάζουμε μέχρι τώρα, που μέχρι και την τρίτη γυμνασίου. 17-18, αλλά τώρα πάμε για πιο ψηλά. Πάμε για πιο ψηλά. Το ίδιο. Το ίδιο Παναγιώτη εσύ. Μπράβο. Το σπίτι τι λέει για το άθλημα που κάνετε? Λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο και να το σταματήσουμε, προσπαθούν. Αλλά τζάμπι προσπάθει. Μάλιστα. Σε ένα Παναγιώτη. Με λένε να το σταματήσω και άμα δεν το σταματήσω να μην πηγαίνω σε αγώνες. Γιατί νομίζω ότι θα χτυπήσω αρκετά. Έτσι λέω ο παπάς. Η μαμά. Ο παπάς, τίποτα, δεν με λέει τίποτα. Με λέει απλά να προσέχω αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί μόλις έχουν έρθει και άλλα δύο παιδιά. Γιάννη. Αβένε FM από την Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.